πίστεψαν ότι θα περάσουν απαρατήρητη ανήμερα της Εθνικής Επετείου και έστησαν επιχείρηση μεταφοράς κοκαίνης από την Αθήνα στο Ηράκλειο, χωρίς να υπολογίσουν τη δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου, που είχε απλώσει ήδη τα δίχτυα της και περίμενε την επόμενη κίνησή τους. Η παρτίδα με την κοκαίνη έφτασε στο Ηράκλειο με τον 36χρονο Έλληνα, ο οποίος πραγματοποίησε ταξίδι αστραπής στην Αθήνα για να την παραλάβει. Φτάνοντας στο λιμάνι του Ηρακλείου, ο ύποπτος κινήθηκε προς το Γιόφυρο, προκειμένου να συναντηθεί με τον παραλήπτη, έναν 35χρονο Αλβανό σεσημασμένο, ο οποίος όμως αποδείχτηκε πολύ καλά προετοιμασμένος για όλα τα ενδεχόμενα. Πρωταγωνιστικό πρόσωπο στη συγκεκριμένη υπόθεση θεωρείται ωστόσο ο Αλβανός κακοποιός, ο οποίος διαφεύγει της σύλληψης. Είχε πρόσφατα αποφυλακιστεί και φαίνεται ότι αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι ο ίδιος και οι συνεργοί του βρίσκονται σε αστυνομικό κλειό. Ο σκληροτράχυλος κακοποιός, ο οποίος πρόσφατα αποφυλακίστηκε καθώς έχει απασχολήσει την αστυνομία και πάλι για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, αντιλήφθηκε τον αστυνομικό κλειό και δεν πλησίασε ποτέ στο σημείο του ραντεβού για να παραλάβει την κοκαίνη. Με χειροπέδες κατέληξε ο μεταφορέας των ναρκωτικών, ο οποίος είχε στην κατοχή του την ώρα της σύλληψης 177,4 γραμμάρια κοκαίνης, 2 κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν και ελέγχονται για να εντοπιστούν οι επαφές του. Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του παραλήπτη, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και άλλος Αλβανός έγκλειστος σε σοφρονιστικό κατάστημα, ο οποίος θεωρείται συνεργός και καθοδηγητής του 35χρονου συμπατριώτη του, παρότι προφυλακισμένος για άλλη μεγάλη υπόθεση ναρκωτικών. Ο Έλληνας μεταφορέας, που κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για τη συμμετοχή του στη διακίνηση των ναρκωτικών, αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα. Δεν είχε τι να εξηγήσει στους αστυνομικούς του κλιμακίου αστυνομικών επιχειρήσεων Σιτίας ο 53χρονος ιδιοκτήτης της χασισοφυτίας δωματίου που εντοπίστηκε σε αποθήκη μετά από αξιοποίηση πληροφοριών. Η υδροπονική καλλιέργεια εντοπίστηκε σε αποθήκη ιδιοκτησίας του υπόπτου, ο οποίος είχε αρχίσει ήδη και τη συγκομιδή. Στον ειδικό χώρο που είχε διαμορφώσει μεγάλωναν 39 δεντρίλια, ενώ εντοπίστηκαν και άλλα 15 ήδη αποξηραμένα μαζί με ολόκληρο τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στις υδροπονικές καλλιέργειες.